Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ στην Κεσαριανή, όπου τα Μελίσια κέρδισαν εκτός έδρας στο Μικρασιατικό με 1-0. Μαζί μας ο αρχηγός των Μελισσιών, ο Γιώργος Καρακάσης. Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλή σεζόν έτσι που από κοντά. Ευχαριστούμε. Διπλό σήμερα, με ένα πολύ ωραίο τέρμα του νεαρού του Άρη του Καραμπίνη. Ναι, ναι. Μεγάλη νίκη, θέλω να πω, σε δύσκολη έδρα. Εντάξει, ο Μικρασιατικός είναι από τις πιο δυνατές ομάδες εδώ στην Αθήνα και στα παλαιότερα χρόνια. Είναι δύσκολη έδρα, χόρτο που δεν είναι γνώριμο για πολλές ομάδες στην Αθήνα. Πήραμε μια σπουδαία νίκη. Προσπάθεια πολύ. Εντάξει, τα καταφέραμε. Λοιπόν, τι να περιμένουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος από την ομάδα? Η συνέχεια για μας θα θέλαμε να είναι ανάλογη. Προσπαθούμε πολύ, κάνουμε πολύ προπόνηση, όλα τα παιδιά είμαστε κοντά, σαν οικογένεια, πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Το θετικό είναι ότι είναι και ένας προπονητής ο οποίος είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μεγάλο ατού για την ομάδα, γιατί κακό βέβαια, αλλά δεν το βλέπουμε σε πολλές ομάδες. Να είναι ένας προπονητής τόσα χρόνια σε μια ομάδα. Να μπορεί να αποδώσει το έργο. Μπράβο, πάνω απ' ότι έχει φτιάξει μια φιλοσοφία. Τα παιδιά είναι, γιατί εγώ είμαι φέτος ήρθα στην ομάδα, τα παιδιά όμως τα περισσότερα είναι από εδώ και 2-3 χρόνια μαζί και έχουν απορροφήσει αυτή τη φιλοσοφία και βγάζουν θετικά αποτελέσματα. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας? Εντάξει, είναι εξαιρετικό. Εγώ, σαν καινούριος που πήγα στην ομάδα, σε εισαγωγικά, νιώθω ότι έχω εγκλιματιστεί γρήγορα και σαν να είμαι εκεί καιρό. Τα Μελίσια είναι μια ομάδα με πιστούς και ένθερμους φιλάθλους, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Και ήταν από τα πρώτα πράγματα που άκουσα και μου είπαν και ότι έχουν πολύ κόσμο και στα παιχνίδια και που τους βοηθάνε γενικά. Βέβαια, τώρα με τον κορονοϊό, ελπίζουμε κάποια στιγμή να το ξαναδούμε αυτό. Ωραία. Τι υπόσχεται ο αρχηγός της ομάδας, τι να περιμένουν στους φιλάθλους των Μελισσίων από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Και βέβαια, γι' αυτό, επειδή και πολλοί ο κόσμος μας αγαπάει και τα Μελίσια σαν γειτονιά είναι μαζί μας, από ό,τι έχω καταλάβει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για αυτούς και να φέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Ωραία. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Να είστε υγεία, καλά. Να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.